Ε, και ο κύριος με τα δεν. Δεν είναι, λέει, τι δεν είναι. Δεν είναι σταθερό, δεν είναι κινητό. Είναι γιουμπό, λέει ο Αντρέας ο Κωνσταντινίδης. Yeah, Θα μιλήσεις με μικρόφωνο ή από το βήμα. Από yeah, Γεια σα. Αντρέα Σωτανίδη, εμπορικό διευθυντή Γιουμπότο. Ε, τα γράμματα ήταν Jurassic Park στο τέλο, διότι θέλουμε να σα πούμε ότι σήμερα θα σα ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, το οποίο δεν αφορά κάποιου, αφορά όλου. Ε, που σημαίνει ότι δεν απευθύνεται μόνο σε κάποια επιχείρηση, μικρή, μεσαία ή μεγάλη, αλλά αφορά και στον οποιοδήποτε από εμά ατομικά διότι η τηλεφωνία αλλάζει δεδομένα, η εξέλιξη, η τεχνολογία εξελίσσεται και μπορούμε να έχουμε το σταθερό μας τηλέφωνο μαζί πάνω στο κινητό χωρίς να έχουμε εκτροπές και χωρίς να έχουμε πράγματα τα οποία μας δημιουργούν τεράστια κόστη. Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια λιγότερη από 10 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο θα σα ξεκλειδώσει σε ένα καινούριο κόσμο. Φαντάζομαι ότι από το βίντεο που είδατε δεν καταλάβατε και πολλά, γιατί ήταν και πάρα πολύ γρήγορα και λέει και πράγματα που οι περισσότεροι ακούτε για πρώτη φορά. Είμαι σίγουρο στο τέλο, αν το ξαναδείτε, θα αποκωδικοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι λοιπόν σταθερό, δεν είναι κινητό, είναι γιουμπότο. Οπότε κρατάω μικρόφωνο έτσι, αισθάνομαι σαν τη γαρμπή. Πρέπει να το κοιτάξω με τον ψυχολόγο μου αυτό μου φαίνεται. Λοιπόν, είναι γιουμπότο. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ένα νέο είδο μια υβριδική τηλεφωνία. Η υβριδική τηλεφωνία θεωρείται μια τηλεφωνία η οποία λειτουργεί μέσα από δύο παράγοντε. Δεν είναι η τυπική τηλεφωνία του καλωδίου που ο ΤΕ ή οποιαδήποτε Fortnite ή τα online μα φέρνει έξω από την πόρτα μα, αλλά είναι τηλεφωνία που ζει μέσα από το ίντερνετ. Μα δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να έχουμε ένα σταθερό γεωγραφικό αριθμό με δυνατότητα κλήση σε όλο τον κόσμο και να λαμβάνουμε κλήσει. Φανταστείτε λοιπόν ένα 2-10, και λέω 210 γιατί είναι το γνωστό τη Αθήνα το, το, πρόθεμα, το οποίο θα έχουμε πάνω στο κινητό μα και που μπορεί κάποιο να μα καλεί και εμεί να παντάμε το κινητό χωρί κανεί να χρεωθεί με, με προωθήσει κτλ. Πώ λειτουργεί. Λειτουργεί πάρα πολύ εύκολα μέσα από οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να έχουμε στην κατοχή μα. Σίγουρα έχουμε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, έχουμε ένα smartphone, έχουμε ένα tablet. Μπορούμε να βρούμε από το εμπόριο SIP συσκευέ, που είναι δηλαδή τι συσκευέ τηλεφωνία που εξυπηρετούν αυτό το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ή κάποια VoIP adapter σε ένα adapter τη τάξη των 50 ευρώ, το οποίο βάζουμε πάνω οποιαδήποτε συσκευή έχουμε στο σπίτι και αυτόματα μα τη μετατρέπει σε τεχνολογία VoIP. Σε ποιους απευθύνεται. Εδώ θα σταθώ λίγο και θα σας πω ότι Απευθύνεται και σε εταιρείε και σε ιδιώτε. Είπαν προηγουμένω, λέγανε οι αγαπητοί συνάδελφοι πριν, για τον ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίο είναι φορτωμένο και φορτισμένο με τι εφορίε και με τα διάφορα. Με τα χρήματα πολλέ φορέ δεν έχουν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα καλό startup ή τέλο πάντων κάποιε υποδομέ που απαιτούνται. Εδώ έχει τη δυνατότητα λοιπόν οποιοδήποτε με ένα κόστο τάξη του 12 ευρώ το χρόνο, τόσο κοστίζει αυτό το νούμερο, να έχει ακόμα για την επιχείρησή του ή για τον ίδιο το νούμερο αυτό 1, 2, 3, 5 όσα θέλει. Έχει τελείω διαφορετικέ χρεώσει ό,τι έχει να κάνει, δεν έχει πάγια. Είναι μια προπληρωμένη ουσιαστικά υπηρεσία. Άρα, εγώ ξεκινάω μια μικρή επιχείρηση, ένα startup, α πούμε. Είμαστε τέσσερα άτομα. Θα δώσω 4, 12 και τελειώσαμε. Και έχω σύνδεση για ένα χρόνο για να μπορώ να μιλάω, να κάνω κλήσει, να με καλούν κτλ. Ευελιξία, φορητότητα, ελευθερία, άμεση ενεργοποίηση, χαμηλό κόστο αριθμού, ελεγχόμενο κόστο είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να βρούμε και που αφορούν του πάντε. Το πιο σημαντικό για τι επιχειρήσει είναι η συμμετότητα των υποδομών. Δηλαδή, μια επιχείρηση που έχει ένα τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να το εξελίξει περισσότερο ή, αν έχει κάποιο παλιό τηλεφωνικό κέντρο, να ξεκινήσει from the scratch με κάτι που υποστηρίζει ΒΟΗ. Παρά εκεί τα κόστη του είναι τελείω διαφορετικά από αυτά που ξέρει. Πάρα πολύ γρήγορα θα σας δείξουμε λίγα πράγματα από το site το οποίο βγήκε σήμερα στον αέρα γιατί είναι η πρεμιέρα μας. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στο βγήκε Καλό ήζη και θα έλεγα. Ευχαριστούμε Καλές πολύ. Δουλειές. Εντάξει, 12 μήνε το κοσκινάγαμε, καιρό να το βγάλουμε νομίζω, γιατί εμεί εκεί μέσα το μάθαμε πάντω. Καιρό να το μάθει και κάποιο άλλο. Λοιπόν, βόη παριθμοδότη σημαίνει Πακέτα ε, αριθμή, σταθερή τηλεφωνία σε 52 πόλει στην Ελλάδα. Άρα, έχουμε 2,10, 2,31, 2,421 ή οτιδήποτε. Έχουμε όμω και τηλεφωνία σε 62 χώρου του εξωτερικού. Θα μου πείτε τώρα και πού κολλάει αυτό. Φανταστείτε επιχειρήσει οι οποίε έχουν ανθρώπου που είναι στο εξωτερικό, πελάτε που είναι στο εξωτερικό. Άρα, μπορούν να του δώσουν ένα εγγλέζικο νούμερο. Οπότε, ο Άγγλο του καλεί από εκεί με αστική χρέωση. Επιπρόσθετα, μπορείτε να φανταστείτε τον Έλληνα φοιτητή, ο οποίο είναι στην Αγγλία και σπουδάζει, όπου αυτό θα πάρει ένα 2-10 ελληνικό και η μαμά του θα τον καλεί αστικό. Και αν η μαμά του έχει ένα από αυτά τα υπέροχα προγράμματα τη ΣΥΤΑ ή τη Φόρθνετ που έχει απεριόριστα σταθερά, θα τον καλεί χωρί κανένα κόστο. Τα πακέτα σύνδεση λοιπόν είναι από απλή προσωπική τηλεφωνική σύνδεση. Εγώ πάνω στο κινητό μία γραμμή 12 ευρώ με καλούνε, 2-10-300 τάδε χτυπάει το κινητό. Πότε, όταν έχω σήμα ίντερνετ βέβαια, έτσι, ή αν είμαι σε περιβάλλον το οποίο είναι Wi-Fi ή οτιδήποτε. Είπαμε ότι είναι μια τηλεφωνία η οποία αναπτύσσεται και ζει μέσα από αυτό. Φάξ του email, χωρίς συσκευέ, χωρίς να χρειάζεται να έχω fax, χωρίς να χρειάζεται να έχω χαρτιά, μελάνια, τίποτα. Το fax θα μου στείλουν πάει απευθεία στο email, μου άρα το λαμβάνω στο email, το τυπώνω από τον printer μου κανονικά, χωρί να απαιτείται ο εξοπλισμό. Ring Group, πάμε λίγο σε πιο ενισχυμένα πράγματα. Το Ring Group είναι για μια μικρή επιχείρηση, α πούμε, που έχει πέντε άτομα που δουλεύουν και θέλουν να χτυπάνε εκεί πέντε συσκευέ, για να μπορεί να το σηκώσει οποιοδήποτε είναι διαθέσιμο. Σε εκείνη την περίπτωση, το σηκώνει όποιο είναι διαθέσιμο και σταματάει να χτυπάει. IVR, κατευθύνουμε δηλαδή αυτόν που μα καλεί σε κάποια αρμόδια τμήματα έχουμε ένα μήνυμα που λέει ευχαριστούμε μας καλέσατε, πατήστε ένα εδώ, πατήστε δύο εκεί, πατήστε τρία παραπέρα. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε αυτές τις τεράστιες αναμονές, δεν περνάει μέσα από τηλεφωνικό κέντρο ουσιαστικά. Έτσι. Και το SIP trunk, το οποίο είναι τα πιο ενισχυμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με εταιρείε και τηλεφωνικά κέντρα και πώς αυτό το πράγμα κολλάει, επεκτείνεται και δημιουργεί ακόμα περισσότερες δυνατότητες στα εφιστάμενα ή σε καινούργια βόεπ τηλεφωνικά κέντρα. Ψηφιακές ευκολίες και δυνατότητες. Πάμε να δούμε λοιπόν μια σειρά ευκολιών που μα δίνει αυτή η υπηρεσία. Είμαι μέσα στον χρόνο μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Όπου είναι ο αυτόματο τηλεφωνητή, αλλά όχι έτσι όπω το ξέρουμε. Διότι ο αυτόματο τηλεφωνητή θα πάει και θα αφήσει το ηχητικό μήνυμα που εσεί θα αφήσετε στο email μου. Άρα λοιπόν θα έρθει ένα email με το ηχητικό αρχείο και θα ακούσει το μήνυμά σα από εκεί. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν το ακούω κατευθείαν από τηλέφωνο. Αναμονή κλήση, ηχογράφηση κλήσεων. Επίση πολύ σημαντικό και αυτό, η οποία ηχογράφηση πραγματοποιείται, αν και εφόσον εμεί το επιλέξουμε, και επίση, αποστέλλεται σε ένα συγκεκριμένο email που έχουμε δηλώσει. Φυσικά ταυτότητα καλούντος, και πάμε να δούμε μετά τηλεφωνικέ συνδιαλέξεις, να μιλάμε πολύ μαζί. Μουσική στην αναμονή, ουρές αναμονή. Το πιο σημαντικό, όλε οι κλήσει μεταξύ Γιουμπότο, των συνδρομητών τη Γιουμπότο, κλήσει και βιντεοκλήσεις, είναι δωρεάν, χωρί κόστο. Άρα λοιπόν, αν εγώ έχω ένα Γιουμπότο και ένα φίλο μου έχει ένα Γιουμπότο, με 12 ευρώ το χρόνο μιλάμε φρίκια περιόριστα από όπου και αν βρισκόμαστε, σε όλο τον πλανήτη. <coughs> Dial in και call back είναι δύο υπηρεσίε που μα δίνει τη δυνατότητα να καλέσουμε ένα πρόθεμα προκειμένου να μην χρεώσουμε το συγκεκριμένο τηλέφωνο, αλλά να χρεώσουμε το λογαριασμό μα στο γυμπότο και να έχουμε τι χαμηλέ χρεώσει. Για όλα αυτά θα μπορέσετε να βρείτε περισσότερε προφορίε στο site, βέβαια. Και όλα αυτά με ένα πολύ εύκολο τρόπο διαχείριση. Δηλαδή το configuration τη υπηρεσία είναι πάρα πολύ εύκολο. Καθένα μπαίνει, παίρνει το νούμερό του, του στέλνουμε του κωδικού και μπορεί από εκεί στενά να βάλει να ενεργοποιήσει τηλεφωνητή, να μην ενεργοποιήσει και να ε, χρησιμοποιήσει όποιε αυτέ τι ε, ευκολίε επιθυμεί. Πλεονεκτήματα. 12 ευρώ το χρόνο. Ένα σταθερό νούμερο για 12, με 12 ευρώ το χρόνο. Έχω κινητό, έχω σύνδεση ίντερνετ πάνω, άρα το κινητό μου γίνεται σταθερό. Έτσι. Ε, 62 χώρε εξωτερικού. Φορητότητα αριθμών. Μπορεί κάποιο να μεταφέρει από τον πάροχο που είναι τον αριθμό του και να τον φέρει στη Γιουμπότο. Pay as you go, λέει εκεί. Pay as you talk, θα λέγα εγώ. Διότι η υπηρεσία είναι προαγορά. Δηλαδή βάζω 5 ευρώ χρονομιλίας και έχω και καταναλώνω μέσα από αυτά τα 5 ευρώ χρονομιλίας. Εξού και ότι δεν υπάρχουν λογαριασμοί. Θα μου πείτε τώρα 5 ευρώ χρονομιλίας. Θα το δούμε πιο κάτω. Χρησιμοποιούμε τη δική μας συσκευή, smartphone ή κάποιο κομπιούτερ υπολογιστή, Mac, Linux ή οτιδήποτε. Δωρεάν κλείσε το δικτύου, είπαμε, το σταθερό μας γίνεται κινητό. Δωρεάν mobile application, το οποίο υπάρχουν δεκάδες mobile application που μπορεί να κατεβάσει κάποιο, από το Android και από το και από το iTunes. Το keyword είναι soft phone. Κόστο αριθμού 12 ευρώ ετησίω. Κόστο κλήση προ σταθερά 0,019 ευρώ λεπτά με χρέο ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Οι ψαγμένοι τη τηλεφωνία ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό είναι είδηση. 0,019, για να μην μπερδεύεστε με τα μηδενικά, να σα πω ότι είναι μαζί με το ΦΠΑ λίγο λιγότερο από δύο λεπτά. Αν κάποιο λοιπόν καλέσω κάποιον, τη φίλη μου την Ξένια και μου πει Ξένια, Αντρέα, πάρε σε πέντε, που αυτό είναι τρία δευτερόλεπτα, εγώ θα χρεωθώ για τρία δευτερόλεπτα και όχι για ένα λεπτό, όπω συνήθω γίνεται. Κόστο κλήση προς κινητά 0,065. 6,5 λεπτά. Τιμέ με το ΦΠΑ. Μιλάμε λοιπόν για τη χαμηλότερη αυτή τη στιγμή, ε, τιμή που υπάρχει στην αγορά. Για να πάρουμε μία τάξη μεγέθου. Με ένα ευρώ μιλά 65 λεπτά στην Ελλάδα ή 57 λεπτά στην Αγγλία. Τώρα αυτό το έχουμε υπολογίσει ότι κάθε κλήση είναι ένα λεπτό, υποτίθεται. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε μία κλήση 57 λεπτά στην Αγγλία. Επίσης, 128 λεπτά στην Κύπρο, το παράδειγμα είναι με σταθερά τηλέφωνα, ή 76 λεπτά στη Γερμανία. 45 λεπτά στη Ρουμανία, 35 στην Πολωνία. Τέλος πάντων υπάρχει ένας τεράστιος κατάλογος, ο οποίος μας δίνει όλες τις, τιμέ τιμές αναχώρα. Για να ενεργοποιήσουμε τον αριθμό μας, χρειαζόμαστε 60 λεπτά από την ώρα που θα στείλουμε την απαραίτητη αίτηση, γιατί οι αιτήσει που απαιτούνται ακριβώς επειδή τηλεφωνία, είναι ότι οι αιτήσεις απαιτεί, απαιτεί ο οποιοδήποτε πάροχος. Την έτσι ταυτότητα, ένα αποδεικτικό κατοικία και, αν υπάρχει φορητότητα, ο λογαριασμό του παρόχου που είμαστε σήμερα. Εξήντα λεπτά. Από εκεί και ύστερα, από την ώρα που εμεί σα στείλουμε του κωδικού ενεργοποίηση για να το φτιάξετε και να το σετάρετε, είναι μόλι πέντε λεπτά. Και πάμε σε ένα τελευταίο κομμάτι, στο οποίο σα είπα προηγουμένω ότι δεν έχει λογαριασμού. Άρα λοιπόν, εδώ δεν έχουμε να παίρνουμε κάθε μήνα από την είσοδο τη πολυκατοικία το λογαριασμό που λέει πλήρωσε 30, 40, 50, διότι η υπηρεσία είναι προαγορά, άρα μπορώ να βάλω 5-10 ευρώ μέσα και κάθε φορά που τελειώνει, έτσι, να μπορώ να αναφορτίζω και με αυτό να έχω ένα ελεγχόμενο κόστος. Δεν έχουμε λογαριασμού, έχουμε όμω ένα υπέροχο voice panel που σημαίνει ότι ο κάθε πελάτη, ο κάθε συνδρομητή μπαίνει μέσα με μοναδικού κωδικού που παίρνει την ημέρα τη ενεργοποίηση τη υπηρεσία του και έχει πλέον όλα τα εργαλεία τα οποία απαιτούνται. Θα δείτε στην αριστερή πλευρά για να ελέγξει το λογαριασμό. Τι σημαίνει αυτό, ιστορικά στοιχεία, τι κλείσει έκανα, πόσο στήξαν, ποιοι με πήρανε, πόσο μίλησα, τι χρήματα έχω μέσα, πού είναι οι ηχογραφήσει μου, πού είναι τα μηνύματά μου, τα πάντα. Πολύ γρήγορα λοιπόν να σα πω ότι εδώ έχουμε το πρώτο που τι γραμμέ έχουμε, αν είναι ενεργοποιημένε και του κωδικού. Τα έχουμε σβήσει εκεί, γιατί είναι τα δικά μου στοιχεία, οπότε καλό να μην μάθει όλο το η σήμερα του κωδικού μου. Έχουμε το, τη λίστα των, των κλίσεων, όπου εδώ μπορούμε να σορτάρουμε με το ποιες πήραμε, ποιες μας πήραν, ποιες απαντήθηκαν, ποιες ήταν busy, ό,τι θέλετε. Για όσο καιρό έχετε την υπηρεσία, από την πρώτη μέρα δηλαδή και όσο πάει, μπορείτε να βγάλετε κάποια στατιστικά στοιχεία, ποια είναι η διάρκεια της κλίσης σας, πώς ήταν αναπάντητες ή οτιδήποτε. Όλες τις πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει, πότε βάλατε χρήματα μέσα στο λογαριασμό, και πώς αυτά βέβαια καταναλώθηκαν, τα παραστατικά τα οποία απαιτούνται, ηλεκτρονικά παραστατικά, την απόδειξη δηλαδή που χρειάζεται να βάλουμε στην εφορία μας και ο τιμοκατάλογος, ο οποίος ο μας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθούμε σε όλο τον πλανήτη και να δούμε αν καλέσω Ζιμπάμπουε πόσο κοστίζει το κινητό, πόσο κοστίζει το σταθερό και πόσο κοστίζει τα μη γεωγραφικά νούμερα τα λεγόμενα. Αυτή λοιπόν είναι η υπηρεσία της Γιουβότο θέλαμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα με κόστος 12 ευρώ. Το site είναι το www.pavlatelephone.gr Εκεί μπορείτε να βρείτε ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Είμαι σίγουρος ότι τώρα που θα δείτε άλλη μια φορά το βίντεο θα καταλάβετε πολλά περισσότερα από αυτό το οποίο είδατε πριν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Εμείς ευχαριστούμε.